Συνεχίζουμε το μάθημά μας με τη χάρη του Κυρίου μας. Από τη σελίδα 217, Ιησούς του Ναβί. Σελίδα 217, Ιησούς του Ναβί. Ήτα κεφάλαιο. Και είχαμε, το 17 το έχουμε πει, έτσι δεν είναι? Ήτα 18 λοιπόν. Ήτα 18:2-17, Ιησούς του Ναβί. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, «Έκτινον την λόγχην την εντιχειρή σου προς την γέ, διότι θέλω παραδώσει αυτήν εις την χείρα σου». Και εξέτεινεν ο Ιησούς την λόγχην την εντιχειρή αυτού προς την πόλην. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος δεν αφήνει τον Ιησού του Ναβί χωρίς πληροφορία κατά την διάρκεια της αναμονής λίγο πριν τη μεγάλη μάχη. Είναι γεγραμμένον ότι ο Κύριος δεν θέλει καμιουδέν, εάν δεν φανερώσει το απόκριφον της βολής αυτού προς τους δούλους αυτού, τους προφήτας. Αρέσκεται ο Κύριος να συνεργάζεται με τον άνθρωπο, αναπτύσσοντας μαζί του έναν διάλογο, ο οποίος είναι και εκείνος που κάνει τη μεγάλη διαφορά. Ο διάλογος με τον Θεό, η συνεννόηση με τον Θεό είναι που παρηγορεί τον άνθρωπο και του δίνει κουράγιο λίγο πριν τη μεγάλη μάχη, και μόνο αυτός ο διάλογος μπορεί να τον κρατήσει όρθιο, ώστε να μην καταρρεύσει εξαιτίας του βάρους των προβλημάτων. Ο Κύριος μιλάει στον Ιησού, τον Υιό του Ναβί, διότι όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο Ιησούς του Ναβί είναι άνθρωπος ο οποίος ψάχνει μέσα του το θέλημα του Θεού. Προβληματίζεται με τα γεγονότα και δεν κάνει τίποτα χωρίς να ρωτήσει τον Κύριο. Μια-δυο φορές που το έκανε χωρίς να τον ρωτήσει, έκανε λάθος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να διδάσκεται από τα λάθη του. Αφού λοιπόν υπέστη αυτή τη μεγάλη και αναπάντεχη ήττα στη γη, μπήκε στην προσευχή και ζήτησε από τον Κύριο να του δείξει τι συμβαίνει. Ο Κύριος του έδειξε. Και αφού του έδειξε, ο Ιησούς του Ναβί ενήργησε σύμφωνα με αυτό που του δείξε ο Θεός. Αφού έκανε αυτά που του είπε ο Θεός, τώρα πλέον ο Κύριος του δίνει μια συγκεκριμένη οδηγία αναφορικά με το πώς θα υπερισχύσει εναντίον της γη. Του λέει δηλαδή με ποιον τρόπο θα κινηθεί. Του λέει συγκεκριμένα ότι θα προφασιστεί υποχώρηση, θα έχει στείλει ένα εκστρατευτικό σώμα πίσω από τη γη να στήσει ενέδρα, οι άνδρες της γη θα παρασυρθούν νομίζοντες ότι νικούν τον λαό Ισραήλ εξαιτίας της υποτιθέμενης υποχώρησης, τότε θα επιτεθεί το εκστρατευτικό σώμα που έχει ενεδρεύσει και στη συνέχεια μόλις δει ο λαός που υποχωρεί ότι η πόλης εάλλω εξαιτίας της φωτιάς, θα κάνουν αντεπίθεση και θα θέσουν τους στρατιώτες της γη αναμέσω δύο πυρών. Όλα του τα είχε πει, χαρτί και καλαμάρι. Γιατί έτσι αρέσκεται ο Θεός να μιλάει σε εκείνους που ψάχνονται. Μεγάλη υπόθεση λοιπόν για έναν άνθρωπο να μπαίνει στη διαδικασία της ενδοσκόπησης. Τι μου συμβαίνει, γιατί μου συμβαίνει, γιατί το έπαθα, τι έκανα λάθος, τι τρέχει που δεν το έχω καταλάβει. Γιατί αυτό έκανε ο Ιησούς του Ναβί μετά από την ήττα στη γη. Τι συμβαίνει που δεν το έχω καταλάβει, τι έκανα που δεν ξέρω. Όταν δει ο Θεός άνθρωπο που ψάχνεται τόσο πολύ μέσα του και παλεύει με τον εαυτόν του, αδύνατον είναι να μην τον οδηγήσει σε μια τέτοια προσωπική σχέση μαζί του και αναπτύσσει αυτό το διάλογο. Και του είπε εκ των προτέρων τι προτίθεται να κάνει εκ των υστέρων. Λέει λοιπόν τώρα ο Κύριος προς τον Ιησού, «Έκτινον την λόγχη την εντιχειρή σου προς γε». Τώρα ήρθε η ώρα της μεγάλης αντεπίθεσης. Τώρα ήρθε η ώρα να επιτεθείς. Διότι θέλω
να θέλω παραδώσει αυτήν εις την χείραν σου. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να επιτεθείς, διότι ξέρεις πότε πρέπει να κάνεις πίσω και πότε πρέπει να αντεπιτεθείς. Αυτό κάνει ο Θεός σε εκείνους που ψάχνονται εσωτερικά. Τους λέει πότε να υποχωρούν και πότε να αντεπιτίθενται. Δηλαδή, τους οδηγεί στην κατάλληλη στιγμή, στον κατάλληλο χρονισμό. Οι μεγάλες νίκες, όπως επίσης και οι μεγάλες σίτες, προέρχονται από το αν και κατά πόσο υπάρχει το σωστό timing, ο σωστός χρονισμός. Και το σωστό χρονισμό δεν μπορεί να τον γνωρίζει ο άνθρωπος, όσο ικανός και έξυπνος αν είναι. Ο κατάλληλος χρονισμός είναι η υπόθεση καθαρά του Αγίου Πνεύματος. Και το Πνεύμα το Άγιον δίνει αυτές τις αναγκαίες πληροφορίες μόνο σε εκείνους που πολεμάνε τον εαυτόν τους και ψάχνουν να βρουν τι φταίει και ρωτούν τον Θεό τι είναι αυτό που φταίει. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να καταλογίζει και να χρεώνει ευθύνες σε κάποιον άλλον ή να αποφασίζει πώς θα ενεργήσει με βάση τις αντιδράσεις των άλλων ή ακόμη και με βάση την αντίδραση ενός τροθέντος εγωισμού, του δικού μου εγωισμού. Όταν όμως ο άνθρωπος μπει στη διαδικασία να ψάξει να βρει τι μερίδιο ευθύνης έχει ο ίδιος σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν, τότε ο Θεός θα αρχίζει σιγά σιγά να συνεννοείται μαζί του. Γιατί δεν μπορεί πάντοτε εγώ να μην έχω μερίδιο ευθύνης σε κάτι κακό που συμβαίνει. Δεν μπορεί πάντοτε όλοι οι άλλοι να φταίνε και εγώ να μην φταίω ποτέ. Δεν μπορεί να μην υπάρχει και εμένα ένα μερίδιο ευθύνης. Θα μου πεις, αποκλείεται να φταίνει η άλλη. Όχι, δεν αποκλείεται καθόλου να φταίνει η άλλη, αλλά ξέρετε τι γίνεται πολλές φορές. Υπάρχει πιθανότητα κάποιος συνήθως να έχει δίκιο και να το πω και πιο απόλυτα, αν και δεν είναι έτσι ακριβώς, ας πούμε ότι πάντοτε έχω δίκιο. Ας πάρουμε την πιθανότητα να έχεις εσύ πάντοτε το δίκιο. Γιατί είσαι ισορροπημένος, γιατί έχεις φόβο Θεού και γιατί δεν θέλεις κανέναν να αδικήσεις. Και υπ' αυτή την έννοια πάντοτε να έχεις εσύ το δίκιο και ο άλλος να έχει πάντοτε το άδικο. Ας πάρουμε λοιπόν αυτή την υπόθεση που σπανίως συμβαίνει, αλλά ας πούμε ότι συμβαίνει. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση μπορεί ο άλλος να έχει συνήθως το άδικο, αλλά όταν αυτός έχει το άδικο και εγώ έχω το δίκιο, μετά εξαιτίας των δικών μου χειρισμών αποκτώ και εγώ σιγά σιγά άδικο. Δηλαδή, ναι μεν καταρχήν ο άλλος φταίει, αλλά όταν ο άλλος φταίει, εγώ πώς αντιδρώ την ώρα που ο άλλος φταίει? Η αρχή του προβλήματος να δεχτούμε ότι είναι σε εκείνον. Καμία αντίρρηση. Τι κάνουμε όμως στην περίπτωση που ο άλλος είναι η ρίζα του προβλήματος? Υπάρχει πιθανότητα, και συνήθως έτσι συμβαίνει, ο άλλος να είναι η αιτία του προβλήματος, αλλά οι δικοί μου λανθεσμένοι εγωιστικοί χειρισμοί να με κάνουν τελικά και εμένα μέρος του προβλήματος. Αν ο άνθρωπος μείνει στην αρχή της όλης υποθέσεως, ότι το πρόβλημα ξεκίνησε από εκείνον, τότε δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να δει που έχει κάνει λάθος χειρισμούς εκείνος κατόπιν. Γιατί μετράει και το κατόπιν. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το κατόπιν, δηλαδή δεν μπορούμε να μένουμε στη λογική ότι το πρόβλημα ξεκίνησε από εκείνον. Ωραία, ξεκίνησε από εκείνον. Αλλά τι γίνεται αν εγώ μετά γίνομαι συμμέτοχος της διεύρυνσης του προβλήματος? Δεν πρέπει να ψαχτώ? Ο Ιησούς του Ναβί δεν ήταν αυτός ο βασικός υπεύθυνος της ήττας. Εκείνος έκανε ό,τι είχε μάθει να κάνει πάντοτε. Δεν άλλαξε τη συνταγή της επιτυχίας. Σου λέει πώς θα αλλάξω εγώ κάτι που ο Θεός το ευωδώνει? Και καλά έκανε. Το πρόβλημα όμως ήταν βαθύτερο και δεν το ξέρει ούτε και εκείνος. Όταν λοιπόν υπέστη την ήττα, άρχισε να ψάχνεται. Αυτό άρεσε στον Θεό. Και ο Θεός του φανέρωσε το βαθύτερο αίτιο. Και αυτό το αίτιο ήταν κρυμμένο καλά-καλά μέσα σε μία σκηνή από τις πολυάριθμες σκηνές του λαού Ισραήλ. Ψάξε να βρεις ψηλοστάχυρα. Τον βρήκε τον ψηλοστάχυρα.
Θα μου πεις, αδελφέ, μπορώ να βρω το ψήλο στα άχυρα? Βέβαια, θα στο βρει ο Κύριος, αν το θέλεις πραγματικά. Του λέει λοιπόν ότι θα παραδώσω εγώ λοιπόν την πόλη στην χείρα σου, γιατί ξέρεις να κάνεις πίσω όταν χρειάζεται και ξέρεις πότε να κάνεις μπροστά όταν πρέπει. Μετά, το 19. Και η ένεδρα εσηκώθη με τα σπουδής από τις θέσεως αυτής και όρμησαν ευθύς ότε εξέτεινε την χείρα αυτού. Και η ένεδρα εσηκώθη με τα σπουδής από τις θέσεως αυτής. Πράγμα που σημαίνει ότι ήσαν καλά προετοιμασμένοι για τη στιγμή αυτή και την ποθούσαν πώς και πώς. Δεν μπορείς να μπεις σε μία μάχη αν δεν έχεις όρεξη. Αν πας σε μία μάχη με το ζόρι θα φύγεις. Θα τραπήσεις άτοκτον φυγή. Τώρα έχουμε να δώσουμε μία μάχη πνευματική. Έτσι. Αν δεν έχουμε πόθο να μπούμε σε αυτή τη μάχη, τότε δεν θα έχει αποτέλεσμα αυτή η μάχη. Θα φύγουμε σε άτακτη φυγή. Και πότε η μάχη αυτή δίδεται με πόθο? Όταν έχεις ελπίδα. Την ελπίδα ότι ο Θεός κάτι θα κάνει μέσα σου. Όχι κάτι να κάνει στους άλλους, αλλά κάτι να κάνει μέσα σου. Και δεύτερον, κάτι να κάνει ανάμεσά μας. Να μου μιλήσει ο Θεός. Μπαίνω σε αυτή τη μάχη γιατί έχω ανάγκη, όχι γιατί έχει υποχρέωση εκείνος να μου μιλήσει, αλλά γιατί έχω ανάγκη να μου μιλήσει. Μπαίνω στη μάχη αυτή γιατί έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι βαθιά άρρωστος, σαν καρδιά. Και μπαίνω σε αυτή τη μάχη με την ελπίδα ότι ο γιατρός θα ασχοληθεί μαζί μου και θα μου κάνει επέμβαση ανοιχτής καρδιάς. Αυτός ο πόθος οδηγεί κάποιον να ρηχτεί στην μάχη και να μείνει εκεί μέχρι να νιώσει αυτή την αλλαγή μέσα του. Γι' αυτό λέει με τα σπουδής, που είμαστε 19. Και η ένεδρα εσηκώθη με τα σπουδής από τις θέσεως αυτής και όρμησαν ευθύς ότε εξέτεινε την χείραν αυτού. Ήξεραν το σχέδιο καλά. Ήξεραν πότε έπρεπε να αντεπιτεθούν. Είχαν μάθει το σχέδιο, είχαν κάνει την αναγκαία υπομονή και τώρα ήρθε η ώρα της δράσης. Βλέπεις λοιπόν ότι χρειάζονται για αυτές τις μάχες δύο βασικές προϋποθέσεις. Το πρώτον είναι η όρεξη και το δεύτερο είναι η γνώση. Αν δεν υπάρχει γνώση του τι πρέπει να κάνω, πότε πρέπει να το κάνω, δεν θα έχω αποτέλεσμα. Αν πάλι έχω τη γνώση αλλά δεν έχω την όρεξη, πάλι δεν μπορεί να υπάρχει αποτέλεσμα. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή συνδυασμός πόθου και γνώσης, ώστε να έρθει το αποτέλεσμα. Μετά, και εισήλθον εις την πόλη και εκυρίευσαν αυτήν και σπεύσαντες έκαυσαν την πόλη εν πυρί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η πόλης των αλωτρίων αυτών φρονημάτων, η πόλη η οποία σήκωσε ανάστημα στο θέλημα του Θεού, έπρεπε να ισοπεδωθεί. Και αυτό το ανάστημα είναι το ανάστημα το δικό μας. Όταν μιλάμε για πόλη, μιλάμε για αναστήματα, μιλάμε για το βασιλιά της ΓΕ, θα δούμε παρακάτω, μιλάμε για αυτό το βασιλέα που σηκώνεται μέσα μας και σηκώνει ανάστημα στο θέλημα του Θεού και αντιστέκεται στο σχέδιο του Θεού. Γιατί το σχέδιο του Θεού ήταν να περάσει ο λαός Ισραήλ από τη ΓΕ. Ποιο ήταν το πρόβλημά τους να το αποδεχτούν? Μήπως θα στρογγυλοκαθιζόντουσαν εκεί πέρα? Γιατί είχαν αν αυτοί το είχαν βάλει. Όταν λοιπόν κάποιος σηκώνει ανάστημα στο θέλημα του Θεού, επόμενο είναι να συμβούν κάποια πράγματα. Εδώ όμως για το λαό Ισραήλ είναι πολύ σημαντικό, αφού εισέλθει στην πόλη και την κυριεύσει, να την κάψει την πόλη εν πυρί. Γιατί? Διότι αν μείνουν υπολείμματα στην πόλη αυτή, τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αυτά τα υπολείμματα του αλωτρίου φρονήματος να τα βρει μπροστά του και μάλιστα σε μια στιγμή που δεν θα το περιμένει. Γι' αυτό τι λέει ο προφήτης Ισαΐας? Λέει ότι ο Κύριος θα εκπλύνει την ακαθαρσία των θυγατρών της Σιών και της Ιερουσαλήμ δια πνεύματος κρίσεως και καύσεως. Η όποια λοιπόν ακαθαρσία, όποιος εκμηδενισμός του αλωτρίου φρονήματος, μόνο με τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος μπορεί να υπερνικηθεί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Αυτή λοιπόν η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου γίνεται, δίδεται και προσφέρεται την ημέρα της Πεντηκοστής. Δεν μπορείς να νικήσεις τη γη εάν δεν κινηθείς με βάση τον πόθο και τη γνώση του σχεδίου του Θεού. Αλλά δεν μπορείς την πόλη αυτή να την κυριεύσεις ολοκληρωτικά αν δεν την κάψεις. Άλλο πράγμα μία νίκη και άλλο πράγμα η ισοπαίδωση και το κάψιμο του αλωτρίου φρονήματος. Γιατί εκεί είναι το μεγάλο μυστικό. Αν δεν καεί το αλώτριο φρόνημα, και αυτό γίνεται μόνο δια Πνεύματος Αγίου, θα το βρεις μπροστά σου μετά. Το 20. Και ότε περιέβλεψαν εις τα οπίσω αυτών οι άνδρες της γη, είδον και ειδού ανέβαινε ο καπνός της πόλεως προς τον ουρανόν, και δεν ειδύναντο να φύγωσι εδώ και εκεί, επειδή ο λαός οφεύγων προς την έρημον, εστράφησαν οπίσω εναντίον των καταδιωκόντων. Εδώ είναι ένα μήνυμα σημαντικό που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Όταν κάποιος παρασύρεται από τον ενθουσιασμό ενός υποτιθέμενου θριάμβου, βγάζοντας γρήγορα και πρόχειρα συμπεράσματα, θα βρεθεί ενώπιον εκπλήξεων οδυνηρών. Όταν περιέβλεψαν εις τα οπίσω αυτών οι άνδρες της γη, είδον και ειδού ανέβαινε ο καπνός της πόλεως προς τον ουρανό και η δύνατο να φύγωσιν είναι εδώ και εκεί. Είχαν αφήσει τις εστίες τους. Γιατί? Διότι πίστεψαν ότι ο σκοπός τους επετεύχθη. Είναι αυτό το οποίο συνέβη και στο πλοίο των Αδραμιτιτών. Ενώ, λέει, έπνευσεν ο λίγος νότος και νομίσαντες ότι επέτυχον του σκοπού, έπλευσαν. Και μετά από λίγο πέσαν στην άνευ προηγουμένου θαλασσοταραχή. Πάσα ελπίς σωτηρίας αφηρέθη αφημών. Αφεθέντες εφερόμεθα. Έχασαν το πιδάλιο. Μη βγάζουμε, αδέλφια, εύκολα συμπεράσματα. Να κρατάμε μικρό καλάθι πάντοτε. Θα μου πεις, αδελφέ, ο Θεός δεν δίνει νίκες μεγάλες? Βεβαίως. Φτάνει να είναι οι νίκες του Θεού. Θέλει προσοχή λοιπόν εδώ. Μη βγάζουμε εύκολο συμπέρασμα επειδή είδαμε ότι εφύσηξε ο λίγος νότος. Αυτοί εδώ έκαναν αυτό το μεγάλο λάθος. Παρασύρθηκαν. Και ξέρετε τι γίνεται. Δεν είναι το κακό μόνο ότι αυτοί έπεσαν σε αυτή την παγίδα του ενθουσιασμού. Είναι ότι δεν άφησαν από πίσω λιγάκι κάποιους ανθρώπους ως ένα σώμα το οποίο θα περιφρουρήσει την πόλη. Ούτε μπήκαν στη διαδικασία να κοιτάξουν γύρω-γύρω τι ακριβώς γίνεται. Εντάξει, αυτούς τους βλέπουμε να φεύγουν κακήν κακός. Ετράφησαν εις φυγήν. Γύρω-γύρω υπάρχει τίποτα, κανένας κίνδυνος? Δεν είχαν ομάδες ανιχνεύσεως. Δεν είχαν φρουρά η οποία όφιλε να μείνει εκεί στην πόλη να την φυλάει. Δεν έμεινε κανένας. Γιατί όταν κάποιος, αδέλφια, διακατέχεται από αυτό το ενθουσιαστικό συνέστημα, το συνέστημα του θριάμβου, τότε αυτή η αίσθηση της μεγάλης νίκης τον κάνει να μην λαμβάνει τα μέτρα του. Πολύ επικίνδυνο πράγμα να αισθάνεται κανείς ότι νίκησε. Πολύ επικίνδυνο πράγμα να αισθάνεται κανείς ότι είναι επιτυχημένος, ότι έχει νικήσει. Και εδώ είναι κάτι που έχει να κάνει και με την προσευχή. Έρχεται λοιπόν η παρουσία του Θεού στην προσευχή. Και μου μιλάει ο Θεός και με αγγίζει και με πληρώνει με Πνεύμα Άγιο. Την ευλογία αυτή, πώς τη διαχειρίζομαι? Πώς την αντιμετωπίζω? Γιατί υπάρχει πιθανότητα η ευλογία να με οδηγήσει σε φυσικασμό. Και το μήνυμα του Θεού σε χαλάρωση. Όχι ότι φταίει το μήνυμα, ούτε η επίσκεψη του Θεού, αλίμονο. Φταίω εγώ που την παρερμηνεύω. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Θεός με επισκέπτεται ή μου μιλάει γιατί με πάει. Και αν εγώ αισθάνομαι ότι ο Θεός με πάει, τότε αυτό σημαίνει ότι οι υπόλοιποι και το οτιδήποτε πρόκειται να αντιμετωπίσω είναι ψωμίον δί μας.
Όταν ο Ιησούς είχε πει ότι τούτη εδώ είναι ψωμίον δι' ημάς, δεν το είχε πει ως αποτέλεσμα μιας ελαφρότητος, αλλά για το Ιησούς του Ναβί είχε διαρκή επικοινωνία με το Θεό και ήταν συνέχεια στη σκηνή του μαρτυρίου. Υπάρχει λοιπόν πιθανότητα μεγάλη ο Κύριος να επισκεφτεί την οικογένειά μου και αυτό, αντί να με οδηγήσει σε πλειωτέραν ταπείνωση, να με οδηγήσει σε έπαρση εξαιτίας του τρόπου που ερμηνεύω το έλεος του Θεού. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και μέσα στην Εκκλησία. Να κάνει μια ιδιαίτερη επίσκεψη ο Θεός, να βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, να σηκώσει και κανέναν παράλυτο και μετά ποιος μας πιάνει. Μην νομίζουμε ότι είναι εύκολο πράγμα η ευλογία. Η ευλογία μπορεί να μας οδηγήσει τελικά σε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Δηλαδή, τι να κάνουμε, αδελφέ, να μην ζητήσουμε την ευλογία? Να ζητήσουμε την αλλαγή της καρδιάς μας, ώστε να εκτιμάμε την ευλογία και η ευλογία να μας οδηγεί σε περισσότερη ταπείνωση. Γιατί αυτό γινόταν με τους ανθρώπους του Θεού. Πάρε παράδειγμα τον Ισαΐα. Τον εβάζει ο Θεός στην παρουσία του Θεού. Τον βλέπεις μετά να ανεβαίνει σε κανέναν άμβονα ή σε κατηδίαν επαφές να λέει ότι εγώ είμαι και χρησμένος του Κυρίου και μου μίλησε ο Κύριος και ήρθα να σας πω τι μου είπε και κάντε αυτό που σας λέω. Ή να πει ότι κοίτα εμένα ο Θεός με επισκέπτεται, άρα εμένα θα ακούς. Δεν είπε έτσι. Τι λέει ο Ισαΐας την ώρα που τον επισκέπτεται ο Θεός και τον ανεβάζει στην παρουσία του Θεού? «Ω τάλας εγώ διότι εχάθην, είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων». Δηλαδή η παρουσία του Θεού τον οδηγεί σε επίγνωση της αθλειότητάς του και τον καθιστά υπόχρεο ενώπιον του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος είναι υπόχρεος ενώπιον του Θεού, τότε είναι και ταπεινός. Αν όμως θεωρεί κατά κάποιον τρόπο τους άλλους υπόχρεους να κάνουν αυτό που λέει εκείνος που του μιλάει ο Θεός, τότε εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Η παρουσία του Θεού λοιπόν οδηγεί τον άνθρωπο, ο οποίος ψάχνεται μέσα του, σε ταπείνωση. Αν δεν ψάχνεται μέσα του, κινδυνεύει να οδηγηθεί σε έπαρση. Περίπτωση του Πέτρου. Πιάνει ψάρια που δεν τα έχει ξαναδεί ποτέ στη ζωή του. Τι βγαίνει να πει? «Έξελθα απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε». Η ευλογία του Θεού τον κάνει να νιώθει αμαρτωλός, όχι επιτυχημένος. Η παρουσία του Θεού κάνει τον Ισαΐα να νιώθει ρυπαρόστομος. Και είναι προφήτης. Η δε ευλογία του Θεού με τα ψάρια κάνει τον Πέτρο να νιώσει αμαρτωλός. Όταν ένας άνθρωπος μετά από την ενέργεια του Θεού νιώθει πιο αμαρτωλός από ποτέ, αυτός είναι σε δρόμο καλό. Όταν η παρουσία του Θεού κάνει τον άνθρωπο να είναι συντετριμένος και υπόχρεος του Θεού, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι σε δρόμο καλό. Όποιος όμως την παρουσία του Θεού ή τις ενέργειες του Θεού που κάνει στη ζωή του, τις χρησιμοποιεί για να πείσει τους άλλους, εμέσως ή αμέσως, ότι έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό, τότε ζει το που κάηκε. Και ο Θεός να μας φυλάει, αδέλφια, γιατί ειδικά τα χαρισματικά κινήματα από αυτού του είδους τις συμπεριφορές υποφέρουν. Ο Θεός είναι αγαθός, επισκέπτεται και σε αυτές τις επισκέψεις κάνει θαυμάσια. Όμως, πώς το χειρίζεται ο καθένας? Γι' αυτό το λόγο και οι περισσότερες αναζωπηρώσεις δεν κρατήσανε πάνω από 3-4 χρόνια. Γιατί? Διότι πολύ απλά, από ένα σημείο και μετά, άρχισε να μπαίνει μέσα η περιαυτολόγηση ή η εκοσμίκευση, ένα από τα δύο. Σε αυτά λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γι' αυτό το λόγο, σε κάθε προσευχή, το κέντρο βάρους δεν πρέπει να δίδεται στο όποιο αίτημα της απελευθέρωσης όσον αφορά τα βιωτικά ή της απελευθέρωσης αναφορικά με κάποιο πρόσωπο το οποίο μας ταλαιπωρεί ή κάποιας ασθένειας η οποία μας κάνει να υποφέρουμε. Το κέντρο βάρους του αιτήματος πρέπει να είναι η καρδιά μας. Η καρδιά μας. Γιατί λέει ότι εκ της καρδίας σας προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Ο στόχος λοιπόν είναι το κέντρο της ύπαρξής μας.
Εκεί πρέπει να υπάρξει ανακαίνιση. Αν υπάρξει εδώ ανακαίνιση, τότε ο Θεός θα ενεργήσει και στα άλλα. Γι' αυτό λέει, φύλατε την καρδία σου. Σε άλλο σημείο λέει, Ιέ μου δώσε μη τη συν καρδία. Δώσ' μου την καρδιά σου. Γιατί μιλάει για τις καρδιές ο Θεός? Ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία θα πει, μακάρι οι καθαροί την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Αυτοί θα δουν τον Θεό. Άρα λοιπόν, αν το κέντρο βάρους στα αιτήματά μου είναι η καρδιά μου, εάν ο στόχος στην προσευχή μου είναι η καρδιά μου, τότε εκεί έρχεται η όραση του Αγίου Πνεύματος, αλλά και η έκβαση των όποιων υποθέσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Εάν εκεί δουλέψουμε και δώσουμε χώρο στο Πνεύμα του Άγιου να κυριαρχήσει μέσα στην καρδιά μας, τότε πλέον την ευλογία θα την απολαμβάνουμε με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να μην κινδυνεύσει η ευλογία να μετατραπεί σε μπελάς. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι το βασικό αίτημα, το πρώτιστο αίτημα για κάθε έναν εξητητή του θελήματος του Θεού. Το 20 το είπαμε, το 21. Ο δε Ιησούς και πάσο Ισραήλ, ειδώντες ότι η ένεδρα είχε κυριεύσει την πόλην και ότι ανέβαινε ο καπνός της πόλεως, εστράφησαν ο πίσω και επάταξαν τους άνδρες της γε. Κοιτάξτε εδώ τώρα ωραία μαθήματα που μας δίνει, αδέλφια, ο Λόγος του Θεού, γιατί αυτές οι λεπτομέρειες είναι που καθίστανται κρίσιμες για την πορεία των εξελίξεων. Ο δε Ιησούς και πάσο Ισραήλ, όλοι βλέπουνε τώρα. Στην αρχή βλέπουνε κανά δύο-τρεις. Αλλά αν κανά δύο-τρεις αρχίζουν να βλέπουνε, τότε αρχίζουν να βλέπουνε και οι άλλοι. Γι' αυτό λέει, πρόσεχε τις συναναστροφές σου. Πρόσεχε με ποιον κουβεντιάζεις, πρόσεχε ποιον μιμήσε, πρόσεχε ποιον λαμβάνεις υπόψη σου. Μεταανδρός καθαρού, καθαρός θα είσαι. Μεταανδρός τελείου, τέλειος θα είσαι. Μεταανθρώπου διαστραμμένου, διαστραμμένος θέλεις φερθεί. Ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ, ειδώντες, αυτό σημαίνει ότι τώρα πλέον όλοι βλέπουν το ίδιο πράγμα. Βλέπεις τι κάνουν τα ξενύχτια στην αναμονή? Γιατί αυτοί έχουν ξενυχτήσει, περιμένονται στην ώρα του Κυρίου. Γιατί αυτό είναι και το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι το νόημα της ολονυκτίας, της διανυκτέρευσης και της υπομονής. Κάποια στιγμή όλοι μας να βλέπουμε το ίδιο πράγμα, να μην βλέπουμε ο καθένας ό,τι θέλει. Γιατί η όραση του Πνεύματος του Αγίου είναι μία, δεν μπορεί να είναι 101. Ο Ιησούς λοιπόν και πάσο Ισραήλ, ειδώντες ότι η ένεδρα είχε κυριεύσει την πόλη και ότι ανέβαινε ο καπνός της πόλεως, όλοι λοιπόν τώρα βλέπουν το ίδιο πράγμα, και το κυριότερο, όλοι τους έχουν μάθει να παρατηρούν τα γεγονότα. Γιατί μέσα στα γεγονότα ο Θεός θα μου μιλήσει. Μέσα στα γεγονότα θα μου πει τι πρέπει να κάνω. Στην προσευχή ο Κύριος κανονίζει τι πρόκειται να γίνει στη ζωή μου. Αλλά μέσα στη ζωή μου ο Θεός μου δίνει και επιπλέον οδηγία και κατεύθυνση. Δηλαδή έχω προσευχηθεί 2 μέρες πριν και έχω μείνει. Και μου έχει πει ο Θεός, μη φοβάσαι, θα είμαι μαζί σου. Δεν μου λέει ακριβώς όμως με ποιο τρόπο θα είναι μαζί μου. Ή μπορεί να πει ότι κοίτα, πήγαινε εκεί και θα σου λαλυθεί τι πρέπει να κάνεις. Ή ενόησε Ιέ μου, λέει πολλές φορές στο ταμείο, ενόησε Ιέ μου. Εκείνη την ώρα δεν καταλαβαίνεις τι εννοεί ενόησε Ιέ μου. Κύριε, τι εννοείς, ενόησε Ιέ μου, θα έρθει η ώρα μου. Πάλι δεν καταλαβαίνεις. Περνάνε 2-3 μέρες και έρχεται η ώρα του Κυρίου, την ώρα που βρίσκεσαι στο ζήτημα, στο πρόβλημα. Και εκεί καταλαβαίνεις, ξαφνικά ανοίγει μια πόρτα και λες, αυτό εννοούσε. Το καταλαβαίνεις. Ειδώντες λοιπόν ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ, ότι η ένεδρα είχε κυριεύσει την πόλη και ότι ανέβαινε ο καπνός της πόλεως, εστράφησαν ο πίσω και επάταξαν τους άνδρας της γε. Εστράφησαν ο πίσω. Άρα λοιπόν, το μέγα ζητούμενο είναι να ξέρεις πότε πρέπει
να επιστρέψεις. Γιατί είναι κάποιες στιγμές που πρέπει να αποχωρείς. Και κάποιες στιγμές που πρέπει να επιστρέφεις. Πώς θα ξέρω εγώ πότε πρέπει να επιστρέψω? Αυτό θα το μάθω μέσα στα γεγονότα, μέσα στα συμβάντα. Η ίδια η πραγματικότητα θα με οδηγήσει. Ο Θεός μέσα από την ίδια την πραγματικότητα θα με οδηγήσει στην επιστροφή. Δεν μιλάμε για την επιστροφή στον Κύριο. Η επιστροφή στον Κύριο πρέπει να είναι καθημερινή. Είναι κάποιες στιγμές όμως που ο άνθρωπος πρέπει να κάνει 1-2 βήματα πίσω και είναι κάποια στιγμή που πρέπει να κάνει 3-4 βήματα μπροστά. Αυτό ο Κύριος το διδάσκει μέσα στα ίδια τα συμβάντα. Γι' αυτό λέει «εστράφησαν ο πίσω και επάταξαν τους άνδρας της γη». Αυτά λοιπόν επιτυγχάνονται μόνο όταν ο άνθρωπος έχει επαφή με την πραγματικότητα. Αν δεν είχαν επαφή με την πραγματικότητα και δεν ήταν σε εκείνη την απόσταση από τα γεγονότα που να τους επιτρέπει να τα παρατηρούν, θα ήταν στον κόσμο τους. Θα περπατούσαν κατά φαντασία. Και το μεγάλο πρόβλημα στον άνθρωπο, το λέει και ο Ψαλμωδός, είναι ότι περιπατεί κατά φαντασία. Δηλαδή, δεν έχει καμία επαφή και σχέση με την πραγματικότητα. Λαμβάνει αποφάσεις με βάση τις επιθυμίες του, τα οράματά του και τα θέλω του. Αυτός ο φαντασιώδης εαυτός λοιπόν που είναι αποκομμένος από την πραγματικότητα είναι που κάνει και τη μεγάλη ζημιά. Αυτόν το φαντασιώδη εαυτό θα πληρώσει ο βασιλιάς της γης. Σου λέει νικάμε. Χωρίς όμως να έχει επαφή με την πραγματικότητα, γιατί από πίσω του και γύρω γύρω ήταν περικυκλωμένος και δεν είχε πάρει μυρωδιά. Ξέρεις τι είναι να αισθάνεσαι ευτυχισμένος την ίδια στιγμή που είσαι σκλάβος? Ξέρεις τι σημαίνει να έχεις ειρήνη την ίδια στιγμή που θα έπρεπε να τρέμεις από το φόβο σου? Δηλαδή, αδελφέ, να μην έχουμε ειρήνη? Όχι, τι ειρήνη να έχω τη στιγμή που ο χάρος χάσκει να με καταπεί? Τη στιγμή που ο διάβολος με έχει δεμένο? Γιατί να έχω, πώς να έχω ειρήνη? Θα έπρεπε να έχω αγωνία, θα έπρεπε να έχω φόβο. Πολλές φορές εμείς λέμε ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη και ιδού έρχεται ευνίδιος όλεθρος. Άλλο πράγμα η ειρήνη του Πνεύματος του Αγίου και άλλο πράγμα η ειρήνη της αφασίας μου. Εδώ λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο λαός Ισραήλ έχει αποκτήσει επαφή με την πραγματικότητα. Μία επαφή που δεν την είχε λίγες μέρες πριν όταν ιτήθηκε στη γη. Γιατί η πραγματικότητα λίγες μέρες πριν ήταν ότι ο Άχαν στη σκηνή του είχε κρύψει από το αναθέματος. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα του Ιησού του Ναβί και των υπολείπων ποια ήταν? Ότι είναι θέμα διαδικασίας να πατάξουμε τη γη κάνοντας έναν υγιεινό περίπατο. Άλλο πράγμα λοιπόν να είσαι μέσα στην πραγματικότητα και άλλο πράγμα να είσαι εκτός πραγματικότητας. Πολλές φορές ο Κύριος μας βάζει μέσα στην πραγματικότητα μέσα από αποτυχίες. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου γι' αυτό. Θα μου πεις, δεν είναι καλό πράγμα η αποτυχία, μπορεί όμως να εξελιχθεί σε πάρα πολύ καλό. Άλλωστε η ίδια γραφή μας λέει ότι τα πάντα συνεργούν εις το αγαθό. Επομένως, μία αποτυχία μπορεί να μας οδηγήσει σε πάρα πάρα πολύ μεγάλο καλό, φτάνει να την αναγνωρίσουμε. Πολλές φορές δεν αναγνωρίζουμε τις αποτυχίες μας και τα αποδίδουμε σε μία παιδεία Κυρίου. Ο Θεός μας δοκιμάζει και την πατήσαμε. Μα δεν μας δοκιμάζει ο Θεός πολλές φορές? Ο Θεός μας δοκιμάζει αφού την πατήσουμε. Σου λέει πρέπει να την πατήσεις για να καταλάβεις ότι κάτι τρέχει με σένα. Αν όμως πιάσω να πω ότι κοίτα να δεις, δεν φταίω εγώ που απέτυχα, ο Θεός με δοκιμάζει μέσα από την αποτυχία, έχω κάνει λάθος. Εάν όμως καταλάβω ότι ο Θεός επέτρεψε να αποτύχουμε γιατί κάτι θέλει να διδαχθούμε, τότε εκεί έχω μπει στο σωστό δρόμο. Το 22. Και οι άλλοι εξήλθον εκ της πόλεως εναντίον αυτών, ώστε ήσαν εν το μέσο του Ισραήλ εντεύθεν και εκείθεν, και επάταξαν αυτούς, ώστε δεν αφήκαν ουδένα εξ αυτών μείναντα ή διαφυγόντα. Και οι άλλοι εξήλθον εκ της πόλεως εναντίον αυτών, ώστε ήσαν εν το μέσο του Ισραήλ εντεύθεν και εκείθεν. Να λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει
όταν τα στρατεύματα του Θεού παίρνουν τις κατάλληλες θέσεις, κάνουν την αναγκαία υπομονή στο ξενύχτη και αποκτούν με αυτόν τον τρόπο τον κατάλληλο χρονισμό. Ο συγχρονισμός του στρατού του Θεού έδωσε τη μεγάλη νίκη. Και αυτός ο συγχρονισμός αποκτάται στα ξενύχτια της υπομονής. Εκεί αποκτάται. Ξαφνικά ο αντίπαλος έπεσε στη μεγάλη παγίδα. Και πότε ακριβώς ο Θεός στείνει παγίδα στον αντίπαλο? Πρώτον, όταν ο λαός του Θεού ξενυχτάει, κάνοντας υπομονή στην προσευχή. Και δεύτερον, πότε άλλοτε? Όταν ψέλνει. Όταν ψέλνει. Γιατί λέει ότι ο Κύριος έστησε ενέδρα την ώρα που έψελνε ο λαός του Θεού, στην περίπτωση του Ιωσαφάτ, αν θυμάστε. Τα μαθήματα της Παλαιάς Διαθήκης είναι προς διδασκαλία για έναν λαό που έχει μάθει να πολεμάει τον εαυτόν του και το σαρκικό φρόνημα. Παίρνουμε τα ωραιότερα μηνύματα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι τα μαθήματα της διδαχής ενός λαού που αρέσκεται να πολεμάει τις μάχες του Κυρίου. Λέει λοιπόν ότι οι άλλοι εξήλθαν εκ της πόλεως εναντίον αυτών, ώστε ήσαν εν το μέσο του Ισραήλ εντεύθεν και εκείθεν, και επάταξαν αυτούς. Να λοιπόν πως έρχεται η μεγάλη νίκη. Ζήλος για τις μάχες του Κυρίου και η κατάλληλη γνώση που οδηγεί στο κατάλληλο timing, και εκεί έρχεται η νίκη. Γνώση, πόθος, χρονισμός, νίκη. Επάταξαν αυτούς από τους οποίους δηλαδή είχαν χάσει λίγες μέρες πριν, ώστε δεν αφήκαν ουδένα εξ αυτών μείναντα ή διαφυγόντα. Δεν άφησαν κανέναν και τίποτα όρθιο. Γιατί? Για να μην τους ξαναβρουν μπροστά τους. Γιατί εάν κάποιος νικήσει, αλλά δεν καταγάγει ολοκληρωτική νίκη και δεν ξεμπερδέψει με αυτό το φρόνημα, το σαρκικό, το φρόνημα της γη, που σηκώνει αντίσταση στο θέλημα του Θεού, αυτό το πράγμα πάλι θα ξαναβγεί μπροστά. Θα μου πεις, αδελφέ, υπάρχει περίπτωση ποτέ να τελειώσουμε με αυτά? Δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσουμε με αυτά. Πάντοτε με αυτά θα ασχολούμαστε. Είναι σημαντικό όμως να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο και όταν έρχεται η παρουσία του Θεού να μένουμε στην παρουσία του Θεού, να μην σηκωνόμαστε. Να μένουμε στην παρουσία του Θεού μέχρι να φύγει ο Κύριος. Μέχρι να αναχωρήσει. Πολλές φορές κάνουμε το λάθος να νιώθουμε την παρουσία του Θεού και εκεί κάπου εμείς να σηκωνόμαστε. Μη σηκώνεσαι. Πρώτα θα φύγει η νεφέλη και μετά θα σηκωθείς. Μέχρι να φύγει η νεφέλη θα μένεις εκεί, γιατί έχει πράγματα να πει ο Θεός. Έχει πράγματα να εργαστεί μέσα σου. Λέει μετά, πού είμαστε? 22. Το 22, ναι, ναι. Εδώ είναι πολύ σημαντικό το 22. Το 23. Τον δε βασιλέα της γη συνέλαβον ζώντα και έφεραν αυτόν προς τον Ιησούν. Αυτός ο βασιλέας της γη είναι αυτός ο βασιλιάς που κάθε τόσο ξεφυτρώνει μέσα μας. Πρέπει να προσέξεις και εσύ και εγώ τον βασιλέα της γη που κουβαλάμε. Και ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς? Είναι αυτός ο βασιλιάς, είναι αυτό το ανάστημα το ηγεμονικό, το οποίο σηκώνει κεφάλι στο θέλημα και το σχέδιο του Θεού. Δεν αποδέχεται το σχέδιο του Θεού. Δεν αποδέχεται αυτό που επιτρέπει ο Θεός. Ξύπνησε μια μέρα και είδε το στρατό του Θεού απέναντί του. Δεν δέχτηκε να κάνει χώρο να περάσουν. Πολλές φορές είναι κάποια πράγματα τα οποία τα επιτρέπει ο Θεός για να μας δοκιμάσει αν θα συμπεριφερθούμε εγωιστικά ή ταπεινά. Αν αυτός ταπεινωνόταν και τους έλεγε, παιδιά, περάστε και να σας ποτίσω και τις γκαμίλες και τα μουλάρια και τα γαϊδούρια και εσάς, θα γινόταν μια ευλογία. Δεν θέλησε να ταπεινωθεί. Σου λέει, όχι, ποιοι είστε εσείς? Δεν δέχομαι αυτό το σχέδιο. Δεν δέχεται δηλαδή αυτό που επιτρέπει ο Θεός να ταπεινωθεί. Σηκώνει ανάστημα και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Τον δε βασιλέα της γη συνέλαβον ζώντα
και έφεραν αυτόν προς τον Ιησούν. Όταν δηλαδή δεν πάρει κάποιος ταπεινή θέση στα πράγματα που ο Θεός επιτρέπει, αρχίζει σιγά σιγά να μωραίνεται, να κάνει λάθος επιλογές, στη συνέχεια να κάνει λάθος εκτιμήσεις και στο τέλος να σέρνεται σε ολοκληρωτική αιχμαλωσία. Γι' αυτό το λόγο λέγει ότι ο Κύριος μωραίνει, ο Κύριος «ον βούλετε απολέσε». Και ποιον βούλετε απολέσε ο Κύριος? Μόνον εκείνον που είναι υπερήφανος, που δεν ταπεινώνεται, που δεν αρπάζει την ευκαιρία του Θεού. Το επιτρέπει αυτό ο Θεός για να φερθώ ταπεινά μέχρι να περάσει η μπόρα. Τι έπαθε αυτός? Σήκωσε ανάστημα, πέτυχε μάλιστα και μια νίκη, σου λέει «εγώ είμαι». Και από τη στιγμή που λέει «εγώ είμαι», σου λέει ότι θα ξανανικήσω. Αυτός ο εγωισμός τον κάνει να μην λαμβάνει τα μέτρα του. Δεν κοίταξε γύρω-γύρω από την πόλη ότι του είχαν στήσει ένεδρα. Στη συνέχεια δεν εκτιμάει σωστά την κατάσταση, γιατί αυτός που έχει υπερηφανευθεί και έχει ανάστημα και θέλει να φαίνεται και θέλει να προβάλλεται και θέλει να επιβληθεί και όλα αυτά, δεν εκτιμάει σωστά την κατάσταση. Βγάζει λάθος συμπεράσματα. Λέει «νικάμε, τους τρέψαμε σε φυγή». Και αυτό ήταν το μεγάλο του λάθος. Τώρα είναι αιχμάλωτος. Μεγάλη υπόθεση λοιπόν, αδέλφια, να παίρνουμε ταπεινή θέση στα πράγματα τα οποία ο Θεός φέρνει μπροστά μας. Ο Θεός να μας φυλάει από τη σκλήρινση της καρδιάς μας, από το δίκιο μας και κυρίως από το χάρισμά μας. Εγώ ξέρω, με μένα μου μιλάει ο Θεός, έχω χάρισμα λόγου, έχω χάρισμα προφητείας και τελικά ο άνθρωπος γίνεται όμηρος της εικόνας του που πρέπει να έχουν οι άλλοι για Αυτόν. Και όταν καλείται να περάσει λίγο στην αφάνεια, δεν μπορεί αυτό να το αντέξει. Ο Παύλος το άντεξε, τον πέρασε ο Θεός από αυτό το μάθημα. Ποιο είναι το μάθημα? Είναι το μάθημα του πάγκου. Δεν είναι εύκολο μάθημα αυτό, ο Θεός να μας βοηθήσει. Δεν είναι εύκολο, μα ξέρεις τι είναι να είσαι Απόστολος και να σε βάζει ο Θεός στον πάγκο? Γιατί τον έβαλε ο Θεός στον πάγκο? Για να φτάσει να πει αυτή τη μεγάλη κουβέντα. Ο Κύριος κηρύτεται, αυτό με νοιάζει. Τώρα, εξ αντιζαλίας, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι κηρύττει ο Κύριος. Κηρύτεται από άλλους και όχι από μένα? Πάλι δεν με ενδιαφέρει. Εγώ λέει σε αυτό χαίρω και σε αυτό τούτο θέλω χέρι. Δηλαδή, εγώ θα χαίρομαι όταν εγώ θα είμαι στον πάγκο και οι άλλοι που είναι αντίζηλοι και κηρύττουν μάλιστα για να με κάνουν να στεναχωριέμαι κιόλας. Και πάλι εγώ όμως θα χαίρομαι. Φοβερό δεν είναι? Αν κάποιος δεχτεί να το περάσει αυτό το μάθημα, τότε ο τρίτος ουρανός θα είναι ένας τόπος τέτοιας προσβάσεως, με τέτοια ευκολία, λόγω χάριτος, σαν να πηγαίνουμε μέχρι το Σύνταγμα και να ξαναγυρνάμε. Μπαινόβγαινε ο Απόστολος Παύλος έως τρίτου ουρανού. Γιατί? Διότι δεν ήταν όμηρος της εικόνας του. Δυστυχώς, είμαστε όμηροι της εικόνας μας. Της εικόνας που θεωρούμε ότι πρέπει να έχουν οι άλλοι για εμάς. Και κυρίως της θέσης που θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε μέσα στο έργο του Θεού. Αυτή η εικόνα, αυτή η ομοιρία, τελικά είναι και το μεγάλο εμπόδιο για να μπορέσει ο Θεός να εργαστεί κάνοντας θαύματα, σημεία και τεράστια στις ζωές όλων μας. Ο Απόστολος Παύλος το δέχτηκε, το πέρασε και τελικά μέχρι και με τα ζωνάρια του θεραπεύονταν οι ασθενείς. Διότι πολύ απλά ο Απόστολος Παύλος έφτασε σε ένα σημείο να μην κηρύττει απλά και μόνο για να μην τρελαθεί. Να μην εργάζεται στο έργο του Θεού απλά και μόνο για να μην πάθει κατάθλιψη. Γιατί υπάρχει και αυτός ο μεγάλος κίνδυνος. Κηρύττω, γιατί αν δεν κηρύττω θα καταθλιβώ. Εργάζομαι στο έργο του Θεού, γιατί αν δεν εργάζομαι τότε εγώ τι νόημα ύπαρξης θα έχω? Και τελικά, ποιος θα είμαι εγώ σε σχέση με τους άλλους και τι θα λένε οι άλλοι για μένα? Ο Παύλος τελικά ό,τι έκανε, το έκανε μόνο για τον Κύριο.
Και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό των ανθρώπων, των ανθρώπων που έχουν πραγματικά προχωρήσει στα πράγματα του Θεού. Γιατί άλλο πράγμα το χάρισμα και άλλο πράγμα η αγιότητα. Θα μου πεις, δεν πρέπει το χάρισμα να είναι αποτέλεσμα της αγιότητας. Μα ναι, βεβαίως, έτσι και μόνον θα πρέπει να είναι. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν χαρίσματα και ευχαρίσματα. Υπάρχουν τα χαρίσματα της πρώτης εκκλησίας, στα οποία ο Θεός ως αποτέλεσμα του αγιασμού έκανε θαύματα, και υπάρχουν τα χαρίσματα τα σημερινά, τα οποία οικοδομούν την Εκκλησία μέχρι ενός ορισμένου σημείου και πάντως όχι μέχρι στο σημείο που να σηκώνονται παράλυτοι. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας, πρέπει να την παραδεχθούμε, πρέπει να πενθήσω για αυτό που μου συμβαίνει, πρέπει να κλάψεις κι εσύ για τον ίδιο λόγο, γιατί τελικά το χάρισμα έγινε σημαία και υποκατέστησε τη σχέση με τον Θεό. Με αποτέλεσμα και το χάρισμα πλέον να τίθεται σε αμφιβολία, διότι πολύ απλά δεν συμμαρτυρεί ο Θεός. Και η διακονία τίθεται σε αμφιβολία, όχι γιατί δεν την έδωσε κάποια στιγμή ο Θεός, αλλά γιατί απλά ο Θεός δεν συμμαρτυρεί. Όποιος λοιπόν είναι έτοιμος να κάτσει και στον πάγκο, ακόμη αν χρειαστεί, προκειμένου να αρχίζει να εξετάζει λίγο τα κίνητρα βάσει των οποίων εργάζεται στο έργο του Θεού. Θυμάμαι μια φορά, λέω, Κύριε, εγώ θέλω να υπηρετώ στο έργο Σου. Και ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα που μου ετέθη? Από οποιαδήποτε θέση. Και το ερώτημα είναι αυτό για εμάς. Θέλεις να υπηρετείς τον Κύριο και καλά κάνεις και έτσι πρέπει, από οποιαδήποτε θέση. Αν είσαι διατεθειμένος, Κώστα, από οποιαδήποτε θέση να υπηρετείς τον Κύριο, από μία θέση κατώτερη αυτής που μέχρι τώρα είχες συνηθίσει, τότε να είσαι σίγουρος για ένα πράγμα. Ο βασιλιάς της γη μέσα σου δεν θα μπορέσει να σηκωθεί. Αμήν.